Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω. Γεννήθηκα σε χέρια βασιλέων. Οι αρετές μου κοιτούν κατάματα το φτάσιμό μου. Όσο υψηλό και αν είναι. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, το ερωτικό δράμα του William Shakespeare Οθέλος, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της Κρήτης. Το κοινό επικοινωνεί με αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο ποιητικό κείμενο, γιατί δεν είναι ένα κείμενο που βλέπουμε εύκολα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να καταπιαστείς με αυτό, μιλά για τη δική μας τώρα ευθύνη, και πιστεύω ότι οι θεατές που το βλέπουν είναι αντάξιοι του κειμένου. Νομίζω πως έργο σαν τον Οθέλο, με τέτοια μηνύματα που το 1603 γράφτηκε, που να ισχύουν τόσο δυνατά σήμερα και να μην έχουν καν μπει στη διαδικασία να λυθούν, δεν υπάρχει. Μέσα από την ιστορία του γενναίου αλλά καταδικασμένου λογοχρώματος και καταγωγής Μαυριτανού στρατηγού, που όντας θύμα της παγίδας ζήλιας που του έστησε ο ραδιούργος Ιάγος, σκότωσε τη σύζυγό του Δυσδαιμόνα, ο Σέξπιρ μιλά για όλα όσα βασανίζουν τον άνθρωπο και την κοινωνία στο πέρασμα των αιώνων. Πραγματεύονται την πολύ βαθιά φύση του ανθρώπου, την πολύ βαθιά υπαρξιακή του αγωνία, την πολύ βαθιά του ανασφάλεια, πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν από ό,τι φαίνεται ανά τους αιώνες. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει απαντηθεί μέχρι τώρα. Το θέμα της διαφορετικότητας, το θέμα του φύλου, το θέμα της θέσης της γυναίκας, το θέμα του πώς χειριζόμαστε τα μεγάλα μας συναισθήματα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό το πρόβλημα της μεγάλης ζήλιας, το οποίο είναι έμφυτο στον άνθρωπο, αλλά η διαχείρισή του, η οποία παράγει τον πολιτισμό, πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα μας αισθήματα, δεν έχουν απαντηθεί και δεν χρειάζεται και να απαντηθούν. Παραμένουν ερωτηματικά και μας βοηθούν να ζήσουμε πιο δημιουργικά και όχι πιο ακριβά, να το πω έτσι, και όχι με τον τρόπο που συνηθίζουμε να ζούμε, δηλαδή με συνεννοησία. Εμείς ερχόμαστε καλλιτέχνες να σας θυμίσουμε κάποια πράγματα, να σκεφτούμε κι εμείς μαζί σας, άρα να συνσκεφτούμε, και καταλήγει τελικά η συμμετοχή μας όλοι μαζί στο θέατρο να είναι ένα εκκλησίασμα. Γιατί όλοι καλούμαστε να σκεφτούμε μεγαλύτερα πράγματα από εμάς. Σήμερα ο Οθέλος, έργο γραμμένο το 1604, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Με τις μνήμες νοπές από τις γυναικοκτονίες που συμβαίνουν στη χώρα, η παρένεση του Ιάγου προς τον Οθέλον, πνίξτην στο κρεβάτι που πλαγιάζεται, προκαλεί ανατριχύλα. Ο δικός μου ρόλος, η Εμιλία, έχει έναν μονόλογο στον οποίο υπερασπίζεται το δικαίωμα της γυναίκας για απόλαυση, ισότητα, και όλοι νομίζουν ότι αυτό είναι ένα εμβόλυμο σύγχρονο κείμενο που εμείς βάλαμε μέσα στο έργο. Όχι, είναι το κείμενο του Σέξπιρ. Η επικαιρότητα πολλές φορές μας αφήνει άναυδους, γιατί ήδη δεν έχουμε κάνει τίποτα για αυτήν. Θεωρείτε ότι έχει γίνει ένα βήμα όμως για να κλείσουμε? Κανένα βήμα δεν έχει γίνει. Δεν έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος. Όχι. Διαχειριζόμαστε διαρκώς τα ίδια θέματα οι άνθρωποι τον τελευταίο αιώνα, ακριβώς τα ίδια.